Κάνει πρώτες βοήθειες μετά το περιστατικό. Μπορείς να μας το περιγράψεις, να μας πεις τι ακριβώς συνέβη? Ακριβώς, Σία, κοίταξε να δεις. Πίσω μου ακριβώς, στην είσοδο την οποία βλέπετε, είχε τοποθετηθεί μία κλούβα των ΜΑΤ απαγορεύοντας την είσοδο μέσα εδώ στην πολυκατοικία. Αυτή είναι η είσοδος του συμβολιογραφείου. Του συμβολιογραφείου, της πολυκατοικίας όπου βρίσκεται το συμβολιογραφείο. Και από την προστινή και από την πίσω πλευρά της κλούβας ήταν παραταταγμένοι άντρες των ΜΑΤ. Παρακολουθούμε και τις εικόνες από τα επεισόδια το μεσημέρι. Ακριβώς. Άρχισε λοιπόν η ένταση, άρχισε η αντιπαράθεση ανάμεσα στους άντρες των ΜΑΤ και τους συγκεντρωμένους και κάποια στιγμή οι άντρες των ΜΑΤ καρχίζουν και κάνουν χρήση χημικών αφού προηγουμένως είχαν κάνει χρήση των γκλοπ τους. Εκείνη τη στιγμή εγώ είχα σαν οπερατέρ τον Νίκο τον Μπασίσογλου και του λέω του συναδέλφου που ήμουν ακριβώς πίσω του και αριστερά: Νίκο, φοράνε μάσκες, θα ρίξουνε. Φύγε λίγο προς τα πίσω. Σπρώχνω τον Νίκο και βρίσκομαι μπροστά του ακριβώς και αριστερά. Εκείνη τη στιγμή σε ευθεία βολή και επιμένω οι άνδρες των ΜΑΤ έριξαν χημικό, έριξαν τη φυσουνιά. Εμένα με έπιασαν στο αριστερό μάτι, μπήκαν μέσα και ακριβώς από κάτω από το βλέφαρο σταγόνες από αυτή τη φυσούνα, από τη φυσουνιά των ανδρών των ΜΑΤ. Ούτε καν είχε εξαερωθεί αυτό το δακρυγόνο το οποίο έριξαν. Εμένα μου ήρθε στο πρόσωπο, στο αριστερό μάτι, σαν σταγονίδια. Ούτε καν σία σαν τα δακρυγόνα τα γνωστά που ξέρουμε. Μάλιστα. Και τελικώς, άρα είναι αμέσως, χρήση σε πολύ πολύ κοντινή απόσταση. Ακριβώς. Υπάρχουν και φωτογραφίες και βίντεο που το επιβεβαιώνουν. Μία συνάδελφος η οποία είναι δόκιμη στο Sky καθώς και άλλοι συνάδελφοι με πήραν και με πήγαν και θέλω να ευχαριστήσω και την κεντρική κλινική εδώ πέρα που είναι ακριβώς δίπλα και δύο γιατρούς, τον κύριο Μπουραζέρη και τον Μιχάλη τον Χριστοφορίδη, οι οποίοι μου παρέσκησαν αμέσως τις πρώτες βοήθειες. Με πήγανε μέσα στο πρόχειρο, να το πω έτσι, χειρουργείο του οφθαλμιατρίου, μου έκαναν την κατάλληλη αγωγή και όποτε βλέπετε μου μπάτεραν λοιπόν το μάτι. Το μόνο πράγμα το οποίο θέλω να πω, αν μου επιτρέπεις, να ζητήσω συγγνώμη και από το σταθμό και από τους τηλεθεατές. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα είναι να γίνω εγώ θέμα στο σταθμό μας. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Περαστικά.